αμάν. Επειδή είναι ότι δεν μπαίνει μπάλα μέσα, δεν μας γίνουν τα πράγματα. Δεν αναγνωρίζετε τους εαυτούς σας κάποια στιγμή στο μάτι. Εντάξει, δεν είναι. Να σου πω κάτι. Έτσι είπα και προηγουμένως στον Ισπανό δημοσιογράφο. Ότι εντάξει, άμα είχαμε βάλει τα σούτα ανοιχτά και στα τρία παιχνίδια, δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα. Να κερδίσουμε και πάνω από 10 πόντους διαφορά. Έτσι. Δηλαδή, κερδίσαμε την Σερβία στην παράταση, βάλαμε 65 πόντους και δύο ομάδες. Οι Σέρβοι βάλανε και 10 κολοτούμπες. Που μπορεί το παιχνίδι να έχει πάει 10-15 πόντους και να ήμασταν πιο λυμμένοι. Είναι φυσιολογικό, τα σούτα δεν μπορούν να μπαίνουν πάντα. Δεν μπορεί να βαστεί μια ομάδα στα σούτ. Η χθες στο μήχρον κέρδιζε 25 πόντους και ξαφνικά το πήγε στους 4. Γιατί δεν πήγαν τα σουτ. Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο ρυθμό, εντάξει, είναι φυσιολογικό να θέλουμε να βγούμε τα σουτ, να λυθούμε κι εμείς στην επίθεση, να βρούμε περισσότερα option, να είμαστε πιο απελευθερωμένοι. Αλλά δεν είναι αυτό απαραίτητο το ζητούμενο. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι. Δεν ξέρω ότι εντάξει, θα βρούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλά να διατηρήσουμε την άμυνα που παίζουμε. Γιατί θεωρώ ότι άμα συνεχίζουμε να παίζουμε την άμυνα που παίζουμε, θα βρούμε και μετά τα option στην επίθεση πολύ πιο εύκολα. Είναι φυσιολογικό. Ένα τουρνά δεν είναι ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια. Είναι 9 παιχνίδια, αν πρώτα θεώρησουμε αυτό το όλο. Υπάρχει αμηχανία αυτή τη στιγμή. Επειδή χάσαμε παιχνίδια. Όχι. Επειδή δεν έχει δύο μόνο το ρυθμό τη. Δηλαδή και στο παλιγάρι και πέρυσι στην Ιαπωνία άρχισε να τον βρει, αλλά. Το ζητούμενο είναι μην το κάνουμε όπως τα φιλικά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, που κερδίζουμε όλους τους γάμα, δέλτα, έψιλον και όταν είναι η σεζόν ή όταν είναι τα παιχνίδια τα σημαντικά, κρύβαμαστε. Αυτή η ομάδα με τι άλλο έχει αποδείξει τα τελευταία από την Ολυμπιάδα και μετά ότι στα κρίσιμα παιχνίδια, όχι ότι χθες και προχθές τα παιχνίδια ήταν κρίσιμα, έτσι, το ίδιο κρίσιμα είναι όπως θα είναι το αυριανό και τα επόμενα παιχνίδια, αλλά ότι δείχνει σημάδια βελτίωσης.